Ωραία βραδιά, πολύ ωραία βραδιά. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου. Νομίζω ότι έχουμε ένα θεματάκι με την εικόνα, αλλά θέλαμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε σήμερα. Καλησπέρα. Εγώ. Γεια σας. Ακούμε τα σχόλιά σας. Θέλω λίγο να μου πείτε εσείς από όλη την χθεσινή βραδιά σε ποια τρία σημεία μένετε, από την εμπειρία σας, από τις γνώσεις σας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά τρία σημεία που έχουν σηματοδοτήσει τα φετινά Όσκαρ. Ίσως πέρασε απαρατήρητο, αλλά το βασικότερο για μένα ήταν το σημείο στο οποίο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την καλή ποιότητα όλων των ταινιών πριν δώσει το βραβείο σκηνοθεσίας στον Κρίστοφερ Νόλαν. Έκανε έναν πρόλογο πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ ουσιαστικό, μιλώντας για την καλή ποιότητα όλων των ταινιών από πολλά μέρη του πλανήτη, και αυτό φαίνεται ότι το 2023 ήταν τελικά η πρώτη μετά COVID χρονιά που πραγματικά κατάφερε ο κινηματογράφος να σταθεί, ο κινηματογράφος της αίθουσας εννοώ, να σταθεί και πάλι στα πόδια του όπως τα παλιότερα χρόνια. Η Barbie είναι σημεοφόρος αυτής της επιτυχίας, γιατί είναι η ταινία που έκανε τη μεγαλύτερη σφρακτική επιτυχία όλων, αλλά το χαρμόσυνο είναι ότι ο Oppenheimer, καθώς επίσης και η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Poor Things, αλλά κυρίως το Oppenheimer, κατάφερε μια τρίωρη καλλιτεχνική δύσκολη ταινία, μια ταινία εποχής αλλά πολύ περίπλοκα υπομένη, να κατακτήσει και αυτή το box office με 950 και εκατομμύρια δολάρια, που είναι περίπου τα μισά από όσα έκανε η Barbie. Θέλω να πω ότι ήταν μια ευτυχής χρονιά για τον κινηματογράφο, και βλέπουμε, όπως έλεγα και πιο πριν, ότι οι ταινίες όπως Ανατομία μιας πτώσης, μια γαλλική ταινία, κατάφερε να πάρει τόσες πολλές υποψηφιότητες, και όχι μόνο στο ξενόγλωσσο που δεν ήταν υποψήφια, ή το ιαπωνέζικο κινούμενο σχέδιο του Μιαζάκη που πολύ σωστά βραβεύτηκε, ή το εξαιρετικά ενδιαφέρον φιλμ του Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ζώνη ενδιαφέροντος, που είναι στα γερμανικά, βρετανική παραγωγή, και επίσης βραβεύτηκε. Και φυσικά η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που είναι μια μεγάλη επιτυχία, όχι όμως για τον ελληνικό κινηματογράφο, για έναν Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό. Η φαντασία, η πρωτοτυπία και η ιδιαιτερότητα των ταινιών είναι για μένα τα πράγματα που ξεχώρισαν στα Όσκαρ και βραβεύτηκαν στα Όσκαρ. Και αν για κάτι στεναχωρήθηκα, ήταν ότι για δεύτερη φορά συνεχή μάλιστα στην καριέρα του ο Μάρτιν Σκορσέζε, ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει χορτάσει από καλές ταινίες, από καλές συνεργασίες και από Όσκαρ, ήρθε 10-0. Δηλαδή ήταν υποψήφιος για 10 Όσκαρ, αλλά δεν τον κέρδισε κανένα. Το ίδιο είχε συμβεί με τον Ιρλανδό. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι... ποιο από τα βραβεία που δεν πήρε η ταινία Poor Things θα θεωρείτε ότι είναι άδικο που δεν το πήρε? Τέσσερα, πόσα να πάρει. Οι υποψηφιότητες ήταν πολλές, αυτό λέω. Οι υποψηφιότητες ήταν 11. Κοιτάξτε, εγώ σύμφωνα με τα προγνωστικά μου και με δύο στήλες που είχα, που έλεγα ποια φαίνεται να το παίρνει και ποια θα έπρεπε να το πάρει, καλώς ή κακώς ο Oppenheimer συνέπειται και στις δύο κατηγορίες. Νομίζω ότι, και φυσικά είχα σημειώσει ότι αυτές οι κατηγορίες είναι οι κατηγορίες τις οποίες θα διακριθεί μεγάλο μονομάχο ανάμεσα στην μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στη Lily Gladstone, την Ινδιάνα από το Ανθισμένο Φεκάρι του Μάρτιν Σκορσέζε, και την Emma Stone από την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, ελπίζοντας ότι όντως θα πάει στην Emma Stone, πήγε. Κατά τα άλλα, για το μόνο που στεναχωρήθηκα πραγματικά πάρα πολύ, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός επαγγελματίας, χρόνια στον χώρο και είχε δεύτερη υποψηφιότητα, ήταν ο μοντέρ της ταινίας Poor Things, που είναι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, ο οποίος μετά την επόμενη μετρούσε τη δεύτερη του υποψηφιότητα, άξιζε να το πάρει, αλλά για να είμαι απολύτως αντικειμενικός, ένας από τους λόγους που το Oppenheimer είναι η ταινία που είναι και είναι για μένα μια επική μεγάλη ταινία, οφείλεται στο μοντάζ. Και γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι θεωρώ αδικία που κέρδισε η Jennifer Lynn η μοντέζ
του Οπενχάιμερ και όχι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να είχε κερδίσει ο κύριος Μαυροψαρίδης. Την επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζουμπουλάκη. Καλή συνέχεια.